Πολύ πολύ καλημέρα από τον Flash 9,4 στα FM. Πολύ πολύ καλημέρα από τον Flash στο διαδίκτυο στο 994.gr. Χρήστος Νάκος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Σταυρακίδη στο μικρόφωνο και πολύ καλή εβδομάδα να έχετε. Καταρχήν να σας πω πως διαβάζω τώρα στη Βόρεια πως υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα εκεί στην περιφερειακή. Υπό αδιευκρίνησης συνθήκες μέχρι στιγμής, ένα γιοταχής όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Ως αποτέλεσμα είχε να υπάρχει αυξημένη κίνηση μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πηλαίας έως και την έξοδο στην οδό Κατσιμίδη. Έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ό,τι νότερο έχουμε, θα σας το μεταφέρουμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα όμως, να πούμε μια καλημέρα, καλή εβδομάδα στον αγαπητό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από το Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από το Flash. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση για άλλη μια φορά στο κάλεσμα της εκπομπής και γρήγορα, γρήγορα πάω μέχρι τη γειτονική Ιταλία, που το θέμα των εκλογών, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση? Αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Είχε φανεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη δυναμική η νίκη της Μελώνη. Από το πολύ χαμηλό 4% το 18 εκτινάχθηκε πάνω από 25% τώρα. Πολύ χαμηλά η κέντρο αριστερά, το συνολικό μπλοκ κοντά στο 26%, κυβέρνηση άρα δεξιά, αμιγώς δεξιά κυβέρνηση πλέον στην Ιταλία, για πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργός από την ίδρυση της σύγχρονης Ιταλίας. Δεξιά ή και ακροδεξιά, κύριε καθηγητά? Με ακροδεξιές πινελιές, νομίζω ότι θα το δούμε στην πορεία. Ήδη έχει κάνει μια προσπάθεια να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα και είναι αρκετά πονηρή για να αποφεύγει αυτές τις κακοτοπιές. Αλλά σίγουρα αυτό το συνολικό 44% που πήρε ο συνασπισμός με τον Σαλβίνη και τον Μπερλουσκόνη της δίνει μια άνεση να κάνει μια αμιγώς δεξιά κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή και στη Γερουσία, χωρίς ωστόσο τα 2/3 για να μπορεί να αλλάζει και το Σύνταγμα όπως κάποιοι φοβόντουσαν. Έκανε μια πάρα πολύ κακή εκστρατεία η κέντρο αριστερά, ο Λέτα, ο οποίος έμεινε κάτω από το 20%. Αυτό είναι η περιγραφή και φτάσαμε στο διατάφτα και θα δούμε τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι θα προβληματίζει έχει τη φοβερή σταθερότητα την οποία επιθυμούν οι Ιταλοί. Θα συνεχίσει η Ιταλία δυστυχώς να τσαλαβουτά με τις πολύ μεγάλες εσωτερικές έρηδες, αντιθέσεις, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, ναι. Και αυτού του τύπου οι εκτοξεύσεις κομιτών που από το 4 πάνε στο 25 τις έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, για να διαδέχεται η απογοήτευση και νέος κομίτης και ούτω καθεξής. Υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας στη μεγάλη αυτή χώρα, την πολύ σημαντική, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία. Τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και για αυτά η οποία έχει πάει πάρα πολύ κακά τα τελευταία 20-25 χρόνια, να το θυμίσουμε, έχει τη χειρότερη επίδοση, οικονομική επίδοση στην Ευρωζώνη από την ίδρυση της Ευρωζώνης, μαζί με την Ελλάδα, αλλά στο τέλος αρχίζει και μας ξεπερνάει σε κακή επίδοση. Ναι. Το βιωτικό επίπεδο του μέσου Ιταλού είναι εκεί που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, την ίδια ώρα που οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έχουν προχωρήσει μπροστά. Και αυτό οφείλεται κατεξοχήν στην πολιτική της Ιταλίας, στους πολιτικούς της Ιταλίας, την πολιτική ζωή, η πολιτική σκηνή, την απαξιωμένη της Ιταλίας, η οποία δεν μπόρεσε να προχωρήσει στις στοιχειώδεις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει άλλες χώρες. Και έτσι παραμένει μη ανταγωνιστική. Τώρα, κύριε Γερίδη, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε πολλά χρόνια όλα αυτά και ως πολιτικός και ως καθηγητής, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, αλλά πολλοί προβληματίζονται, να το πω έτσι, περισσότερο στο Βερολίνο και στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαντάζομαι και εδώ στην Αθήνα, προβληματίζονται με το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί ουσιαστικά βλέπουν πως υπάρχει μια πιο αντιευρωπαϊκή κατάσταση, να το πω έτσι. Δεν είναι όπως ήταν με τον Μάριο Ντράγκη λίγο καιρό πριν, και το συνδυάζουν με τις κυβερνήσεις στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και εσχάτως με τη Σουηδία. Η δική σας σκέψη? Οι οποίες έσπευσαν να συγχαρούν την εκλογή Μελώνη, ο Ορμπάν δηλαδή. Την ίδια ώρα ούτε, αυτό μας ευρωπαϊκή... ούτε αυτό μας ευνοιάζει, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι. Την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει αγώνα να απομονώσει τον Ορμπάν και να τον τιμωρήσει για τις καταχρήσεις που έχει κάνει στο κράτος δικαίου στο εσωτερικό της Ουγγαρίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν είναι καλό το μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Προφανώς η Ιταλία εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα δούμε μέχρι πού θα πάει αυτόν τον αντιγερμανικό λαϊκισμό, να πούμε, ο οποίος πουλάει στο Νότο και έχει και ένα έρισμα στην πραγματικότητα, για να έρθουμε και στα δικά μας. Ναι, δηλαδή, η αντανάκλαση ποια είναι στη χώρα μας δηλαδή από αυτό?
Στη χώρα μας υπάρχει αυτό το αντιγερμανικό επίσης, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν, βασισμένο σε ένα βαθμό σε σωστές αιτιάσεις εναντίον της γερμανικής πολιτικής στην κρίση του ευρώ, σε ένα βαθμό σε μεγάλο λαϊκισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από το συναίσθημα κτλ. Το βλέπουμε αυτό στην Ιταλία, θα δούμε που θα πάει. Η Ιταλία είναι πολύ μεγάλη χώρα, έχει μια οικονομία πάνω από 2-3 εκατομμύρια ευρώ, είναι πολύ κρίσιμος παίκτης για τα ευρωπαϊκά. Τι να πούμε, G7, G20, τι να πούμε, μια πολύ πανίσχυρη οικονομία, το είπατε και νωρίτερα, τρίτη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε συζήτηση. Ναι, βεβαίως είναι μια τυχασμένη χώρα, δηλαδή ενώ ο βορράς της είναι από τα πιο πλουσιότερα μέρη της Ευρώπης, ο Ιταλικός Νότος παραμένει καθημαμένος πίσω από την Ελλάδα, πίσω από, από πολλές χώρες φτωχές, φτωχότερες της Ευρώπης, και είναι αυτή η αντίθεση η οποία την κάνει τόσο δύσκολα κυβερνήσιμη. Σε κάθε περίπτωση, Μελόνι είπε όλα τα σωστά πράγματα για τον Πούτιν, αλλά βεβαίως υπάρχει ο Σαλβίνι, υπάρχει ο Μπερλουσκόνη, θα δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. Τι ωραία μου το παντρέψατε, γιατί η επόμενη ερώτηση μου είναι ο συνδυασμός αυτών που έχουν προκύψει από την Ιταλία και ουσιαστικά καθρεφτίζονται, να το πω έτσι, σαν αντιδράσεις που θα έχουμε απέναντι στο Ουκρανικό, το οποίο μπήκε στον 8ο μήνα του πολέμου και η ατζέντα έχει αλλάξει την τελευταία εβδομάδα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εδώ τώρα τι περιμένουμε, και τόσο από την Ιταλία, αλλά και κυρίως το τι συμβαίνει στο Ουκρανικό. Η ιταλική κοινή γνώμη, για να το πούμε, γιατί το ξέρουμε αυτό από τις δημοσκοπήσεις, από τις αναλύσεις, φοβάται τις εποπτώσεις τις οικονομικές και λίγο ενδιαφέρεται για το ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο εκεί. Έχει δηλαδή μια πολύ, να το πούμε απλά, κατανοητά εγωιστική αντίληψη του πολέμου εκεί και φοβάται για τις αρνητικές συνέπειές του σε βάρος του δικού του βιωτικού επίπεδου. Και αυτό προφανώς αρκετοί το εκμεταλλεύτηκαν. Αυτό, κύριε Κερίδη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ενάντια στην πολιτική Ντράγκη, που ήταν τελείως ξεκάθαρη. Αυτό πάντως το φοβούνται όλοι οι λαοί, φαντάζομαι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα μηνύματα που παίρνουμε όλοι είναι για τον χειμώνα που ακολουθεί. Έτσι δεν είναι? Γιατί το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Κάποιοι λαοί, για να δώσουμε τη συνολική εικόνα, φοβούνται περισσότερο τη Ρωσία. Προφανώς αν είσαι Πολωνός, Βαλτικές, Φιλανδία, Σουηδία, Ρουμανία, έχεις άλλου τύπου προτεραιότητες σε σχέση με έναν Ισπανό. Ο Ισπανός θα ενδιαφερθεί για το θερμοστάτη του καλοριφέρ, ο Πολωνός για την εθνική του ασφάλεια. Άρα οι προτεραιότητες εδώ δεν είναι ίδιες όλων. Έχει όμως να κάνει και με τα μίντια, την πολιτική σκηνή και το πώς πουλάνε όλο αυτό το γεγονός στο εσωτερικό. Στην Ιταλία, για μια σειρά από λόγους, υπάρχει ένας εγγενής φιλορωσισμός, να το πούμε, ο οποίος δεν πρέπει να μας παραξενεύει, άλλωστε και στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχα αισθήματα. Από εκεί πέρα ο Ντράγκη και πάρει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη θέση και είχε στοιχήσει την Ιταλία μαζί με τους πιο σκληρούς δυτικούς. Θα δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, αν θα έχουμε αλλαγή. Το βέβαιο είναι ότι επί του εδάφους οι Ουκρανοί μας έχουν δώσει μια ενθάρρυνση. Τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν ο στρατός του Πούτιν προήλαβνε. Προφανώς σε μια τέτοια κατάσταση όλα τα ακροδεξιά λουλούδια της Ευρώπης θα συνενώνονταν και θα φωνάζανε εναντίον της πολιτικής που ακολούθησε η Δύση. Όμως προς το παρόν οι Ουκρανοί φαίνεται να κερδίζουν. Ο Πούτιν έχει μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι, πάντα μιλάμε με τα δεδομένα. Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Δεν λέμε έτσι, είναι πολύ ευμετάβλητα. Έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε εξέλιξη τα δημοψηφίσματα. Έτσι κι αλλιώς... Πάντως, όποιο και να είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, νομίζω ότι μπορεί κανείς ευλόγως να πει ότι τα αρχικά σχέδια του Πούτιν έχουν ιτηθεί. Δεν πρόκειται για κάτι εύκολο, πρόκειται για κάτι δύσκολο. Το γεγονός ότι είναι αναγκασμένος να προχωρήσει σε επιστράτευση και άρα να φέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας και να υποστεί τεράστιο πολιτικό κόστος γι' αυτό, διότι ο μέσος Ρώσος το τελευταίο που θέλει είναι να πεθάνει στους βάλτους και στις λάσπες της Ανατολικής ή Νότιας Ουκρανίας, και θα δούμε πώς θα
προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει και να το χειριστεί όλο αυτό σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη ζώνη που έχουμε μπει. Ναι, και αν ακολουθήσουμε και τις ερμηνείες που δίνει ο Φρίντμαν στο άρθρο του, τρία σενάρια, όλα ανοιχτά τέλος πάντων για το Ουκρανικό, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί και κρατάμε την ανάσα μας. Καλά, για μια ο Φρίντμαν χώρα. Επιχειρεί σε έναν βαθμό ναι. και να απολογηθεί, διότι ο Φρίντμαν μαζί με κάποιους άλλους επιφανείς αρθρογράφους, ναι. με όλο το σεβασμό που κάποιος μπορεί να έχει στην ευφυΐα του και στην εμπειρία του, επιχείρησαν να κρατήσουν, να το πω κομψά, ίσες αποστάσεις στο Ουκρανικό και ναι. σήμερα ελέγχονται 8 μήνες μετά, διότι εν τέλει η πολιτική της Δύσης που τα έδωσε όλα στους Ουκρανούς φαίνεται να φέρνει αποτελέσματα, φαίνεται να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Πούτιν. Ο Ουκρανικός στρατός δεν κατέρευσε, αντιθέτως αντεπιτίθεται ναι. αυτή τη στιγμή και είναι αυτό που λέτε ανακατάληψη χιλιάδων τετραγωνικών, να το πω έτσι. Ο Φρίντμαν, ο οποίος αρθρογραφεί όχι στην Ιταλία αλλά σε μια Αμερική η οποία είναι ως επιτοπλίστων πολύ επιθετική σε βάρος της Ρωσίας, έχει και ένα, μπορώ να το πούμε, πρόβλημα και επιχειρεί τώρα κάπως να ανασκευάσει και να δικαιολογήσει αυτά που έγραφε το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στο New York Times. Και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο, να το πω έτσι πολύ απλά, το παρακολουθούμε όλοι, στο θέμα της ενέργειας, της ενεργειακής κρίσης. Εμείς τώρα πάμε με 342 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δεν το συζητάμε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το κόμμα σας για κυβέρνηση δέχεται πολύ σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση συνολικά για τη μέθοδο που ακολουθεί, με τη μέθοδο δηλαδή των επιδοτήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, αλλά ουσιαστικά είναι χρήματα που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό. Και θα ήθελα τη δική σας ανάγνωση, κύριε Κυρίδη. Υπάρχει μεγάλη εικόνα πρώτον και μετά να πούμε και για την Ελλάδα. Ναι, το έφερα από τη μεγάλη εικόνα, το πήγα στην Ελλάδα, να το πω έτσι. Έτσι, θα έρθω και στην Ελλάδα, δεν θα το αποφύγω. Αλήμον. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια διαδικασία αποσύνδεσης της Ευρώπης από τη Ρωσία. Όποιο και είναι το τέλος αυτού του πολέμου που αποφάσισε ο Πούτιν, το βέβαιο είναι ότι επαναχαράσεται ένα σύνορο. Η Ευρώπη γίνεται από την Ουκρανία και προς τα δυτικά, με τη Ρωσία πλέον απομονωμένη. Απομονωμένη πολιτικά, απομονωμένη διπλωματικά, απομονωμένη ενεργειακά, οικονομικά. Αυτή η σχέση που είχε χτιστεί τα τελευταία 60 χρόνια, να παίρνουμε φθηνούς και εύκολα προσβάσιμο. Αυτά αλλάξανε όλα. Τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και μαζί. Έχει κύριε. Αλλάξει. Έτσι. Αυτή η διαδικασία είναι βίαιη, είναι, ναι. είναι πάρα πολύ γρήγορη, κοστίζει πολύ στο βραχή χρόνο και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζονται αφόρητα και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Η Ελλάδα έχει κάνει τα περισσότερα, αναλογικά προς το ΑΕΠ της σίγουρα, αλλά ακόμα και σε απόλυτους αριθμούς. Γι' αυτό και έχουμε από τις χαμηλότερες τιμές, στη λιανική πάντοτε, η ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ μεγάλο κόστος και για τον προϋπολογισμό, ο οποίος ωστόσο αντέχει χάρη στη σωστή οικονομική διαχείριση. Η αντιπολίτευση επιμένει να ψευδολογεί, επιμένει να διαστρέφει την πραγματικότητα. Έχουν καταγγελθεί αυτά τα fake news και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες από το βήμα της ΔΕΘ. Τα στοιχεία, οι πίνακες είναι διαθέσιμοι και όποιος θέλει να δει την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σημαία του, ή την Πορτογαλία, ή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα καταλάβει τη διαφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Αναφέρεστε και μεγάλα. Στο ποσοστό σύνδεσης όμως με το φυσικό αέριο και σε αυτό αναφέρεστε, αλλά ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση πρότεινε όλο αυτό το πλαίσιο για να αλλάξει και η κοστολόγηση, έτσι, η τιμολόγηση, να το πω έτσι. Καλά, δεν ξέρει και τι προτείνει. Μην νομίζετε ότι έχουν και εικόνα και λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, λένε πράγματα που δεν γίνονται, λένε, εν πάση περιπτώσει λένε. Το βέβαιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήδη από πέρσι στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει τη στήριξη, Σεπτέμβριο του 2021, πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Ήδη από το Φεβρουάριο είχε προτείνει μέτρα για την ευρωπαϊκή πολιτική μαζί με τον Τράγκη. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ήδη έχει εγκαθιδρύσει έναν μηχανισμό αναδιανομής των όποιων υπερκερδών υπέρ του καταναλωτή, η οποία στήριξη έχει φτάσει το 1,9 δισεκατομμύρια μέσα μόνο σε ένα μήνα, το Σεπτέμβριο. Επαναλαμβάνω. Άρα εσείς κρίνετε, κύριε Κυρίδη, ότι είναι σωστό αυτό το μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση και έτσι θα πορευτούμε, ή τέλος πάντων όσο αντέξει ο προϋπολογισμός, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Ο προϋπολογισμός αντέχει, επαναλαμβάνω, και μάλιστα έχει καλύτερη πορεία από το αναμενόμενο, για να μην δημιουργούμε ανησυχία στον κόσμο, χάρη στα πρόσθετα έσοδα που φέρνει η ανάπτυξη. Είχαμε μια ανάπτυξη διπλάσια, υπερδιπλάσια από την πρόβλεψη,
φτάνει το 8% το πρώτο εξάμηνο, χωρίς καν να έχει μπει ακόμα το τρίτο τρίμηνο που είναι και το βασικό του τουρισμού, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Κατά συνέπεια αυτά τα πρόσθετα έσοδα μαζί με την αναδιανομή από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μας δίνει τη δυνατότητα αυτής της στήριξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα και ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε στη στήριξη των ευάλωτων σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα για όλη την Ευρώπη, όταν η Γερμανία έχει διψήφιο πληθωρισμό και μιλάει για... Για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Ναι, σύμφωνα. Μια Γερμανία τώρα, η οποία είναι μονική με αυτό το ζήτημα, με τη σταθερότητα των τιμών, το ξέρουμε, αυτό το έχουμε ζήσει εδώ και 40 χρόνια. Όλα αυτά, κύριε Κερίδη, παντρεύονται φυσικά και με τα εθνικά μας, δεν το συζητάμε. Είχαμε την Γενική Συνέλευση και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Είχαμε την απάντηση ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και τώρα καταλαβαίνουμε ουσιαστικά, περιμένουμε μια συνάντηση να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα στις αυτές τις συνεδριάσεις που θα έχουμε από την ομάδα αυτή για την ευρωπαϊκή πολιτική και τη Σύνοδο Κορυφής με τον Ερντογάν, ή καταλαβαίνουμε λάθος? Κοιτάξτε, το βασικό συμπέρασμα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη είναι η αποτυχία της Τουρκίας. Ο Ερντογάν επιχείρησε μια επίθεση φιλίας προς τους Αμερικανούς, θεώρησε ότι αν πει τα σωστά πράγματα, αν μείνει μια εβδομάδα, περπατήσει στο Central Park, μιλήσει σε γερουσιαστές, δώσει συνεντεύξεις στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της Αμερικής, θα μπορέσει να αντιστρέψει το βαρύ κλίμα σε βάρος του, ιδίως στο Κογκρέσο. Εν τέλει δεν κατάφερε να πάρει ούτε μία στοιχειώδη συνάντηση κοινωνικής επαφής, να πούμε, με τον πρόεδρο Biden, παρόλο που παραβρέθηκαν σε μια κοινή δεξίωση ή έστω στους διαδρόμους του ΟΗΕ, όπως ο ίδιος είχε προαναγγείλει. Τελικά δεν και το επιθυμούσε πάρα πολύ. Δεν έγινε ούτε αυτή τη φορά, και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται με τα F-16 φαίνεται ότι επιτείνεται και σίγουρα μετατίθεται η διαπραγμάτευση για μετά τις εκλογές, διότι η Αμερική πλέον έχει μπει βαριά στην προεκλογική της περίοδο. Δεν πρόκειται το Κογκρέσο να πάρει απόφαση. Έχουμε εκλογές αρχές Νοέμβρη, τις ενδιάμεσες. Το νέο Κογκρέσο θα αρχίσει να συζητά από 1η Ιανουαρίου. Καλά Χριστούγεννα και το πράγμα πάει μέρη Christmas, δηλαδή, στον πάγο όλο αυτό το ζήτημα. Η σχέση μας τώρα... Από εκεί και πέρα. Με αυτό ολοκληρώνεται, κύριε Γερμανίδη. Ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Την ίδια ώρα που υβρίζει, την ίδια ώρα παρακαλά. Νομίζω ότι ενδέχεται να υπάρξει μια συνάντηση στην Πράγα. Δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να το αποκλείσω, ούτε μπορώ να το επιβεβαιώσω. Εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί και κρατάμε τη σημαία της ανοιχτής επικοινωνίας για να κερδίζουμε πόντους. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, έχει ακράβαντα τα επιχειρήματα και προφανώς όποτε προκαλείται θα απαντά. Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στο ΦΛΑ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε γερός. Γεια σας.